Ο κ. Δαμιανό Σακά είναι καθηγητή νευροχειρουργική. Και τον κάλεσα εδώ γιατί το Harvard και η Google δημιούργησαν τη μεγαλύτερη τρισδιάστατη ανακατασκευή ενό τμήματο του εγκεφάλου. Γεια σα, κύριε Σακά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώ τη δημιούργησαν, τι εννοείται δηλαδή. Ε, Φτιάξανε ένα ναι. χάρτη, αλλά πώ. Ναι, η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε λαμβάνοντα ένα πολύ μικρό τμήμα ανθρώπινου εγκεφάλου στα πλαίσια χειρουργική επέμβαση. Από, α... ασθενή που ζει. Α, ναι, από ασθενή που ζει, που χειρουργήθηκε δεν του λείπει αυτό το κομμάτι. Ε, δεν είναι κρίσιμο. Αυτό... Αφαιρέθηκε στα πλαίσια πρόσβαση σε άλλη περιοχή του εγκεφάλου. Μάλιστα. Και δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα. Πόσο τώρα. μεγάλο δηλαδή. Το συγκεκριμένο τμήμα το οποίο μελετήθηκε έχει όγκο ένα κυβικό χιλιοστό. Α, δεν φαίνεται με γυμνό μάτι. Ε, πολύ λίγο, πολύ δύσκολο. Σαν μια κουκίδα. Ναι. Τώρα το σημαντικό αυτή τη προσπάθεια. Το πήραν αυτό το κομματάκι και απλώ το χαρτογράφησαν. Όχι, δεν το χαρτογράφησαν, απλώ το γράφισαν, Εξέτασαν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σε πολύ μεγάλη μεγέθυνση. Και μετά αυτέ τι εικόνε ηλεκτρονικού μικροσκοπίου τι επεξεργάστηκαν περαιτέρω με τεχνητή νοημοσύνη και δημιούργησαν τον πρώτο λεπτομερέστατο τρισδιάστατο χάρτη των συνδέσεων του εγκεφάλου. Αν φανταστούμε ότι σε αυτό το κεκδικικό χιλιοστό υπάρχουν 150 εκατομμύρια συνδέσει και επεξεργασία δεδομένων που είναι στο επίπεδο των 1400 τεραμπάιτ το γεγονός ότι μπορούμε να το αναπαραστήσουμε στο χώρο, γιατί είναι τρισδιάστατη αυτή η κατασκευή, ε, είναι ένα επίτευγμα. Δείχνει, ανοίγει ένα νέο δρόμο. Μ' αρέσουν πολύ τα επιτεύγματα και τα τεχνολογικά. Μα χρησιμεύει σε κάτι αυτό. Τι GPS είναι, θέλουμε να πάμε κάπου μέσα στον εγκέφαλο και δεν ξέραμε. Βε, βεβαίως, Βεβαίω, γιατί για παράδειγμα, αν μιλήσω για τη δική μου ειδικότητα, την ευρωχειρουργική, προκειμένου να χειρουργήσει μια δομή στον εγκέφαλο, κάνει μια διαδρομή ασφαλή προ τη δομή αυτή. Οπότε χρειάζεται χάρτη. Όσο πιο λεπτομερέστερου χάρτε έχουμε. Και δεν είχαμε πριν χάρτη. Είχαμε, αλλά όπω όλα εξελίσσονται, τώρα ανοίγει ο δρόμο να αποκτήσουμε ακόμη λεπτομερέστερου χάρτε. Και υπάρχει ένα ειδικό τομέα τη νευροχυρουργική, που δεν είναι η χειρουργική δομών, όπω είναι οι όγκοι και τα αιματώματα. Είναι η χειρουργική για λειτουργίε, που στην ουσία παρεμβαίνουμε στον τρόπο επεξεργασία πληροφοριών. Αυτό είναι χειρουργική νευρονικών δικτύων. Και ήδη από το 2007 είχα εκδώσει ένα βιβλίο στα αγγλικά με αυτό ακριβώ τον τίτλο Χειρουργική νευρονικών δικτύων. Και στι, τι, τι, τι παθήσει μπορείτε να βοηθήσετε. Κοιτάξτε, στον... ε, μια πάθηση που είναι γνωστή στον πολύ κόσμο είναι η νόσο του Πάρκινσον. Στην νόσο του Πάρκινσον έχουμε αποδιοργάνωση κομβικού σημείου που λειτουργεί σαν ενορχιστρωτή άλλων δικτύων. Και αν καταλάβουμε λοιπόν πώ αυτά επικοινωνούν μεταξύ του, μπορούμε να τα επισκευάσουμε. Ε, μπορούμε σε κάποιες περιπτώσεις να τα σιγάσουμε, δηλαδή να τα κάνουμε ανενεργοί, το δυσλειτουργικό τμήμα να γίνει ανενεργές ώστε ο εγκέφαλο μετά χρησιμοποιεί εφεδρείε του και αναθέτει τι δραστηριότητε αυτέ σε άλλο τμήμα. Σαν να κάνει ε, αυτό που ονομάζουμε στα, στα, στα δίκτυα υπολογιστών, -routing, να πάει από άλλη διαδρομή. Ναι, Ακριβώ. Και Α. η άλλη διαδρομή, η αναπληρωματική που διαθέτει ο εγκέφαλο, μπορεί να είναι καλύτερη. Ακριβώ. Και έτσι θεραπεύονται πολλοί ασθενεί. Άρα είμαστε πιο κοντά, λέτε, με όλα αυτά, στο να θεραπεύσουμε π το Parkinson. Ε, ναι, σίγουρα η εξέλιξη στη χαρτογράφηση και σε πολλέ άλλε περιπτώσει που με τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε ποια μπορεί να είναι τα κομβικά σημεία που δυσλειτουργούν και προκαλούν την πάθηση. Κατάλαβα. Θέλω να κάνω και μια ακόμα ερώτηση πριν κλείσουμε. Η Google κάνει χάρτες στον εγκέφαλο. Ο Elon Musk φτιάχνει εταιρεία που εμφυτεύει τσιπάκια. Μήπως η παραδοσιακή ιατρική αυτή που σπουδάσατε στα πανεπιστήμια είναι εντελώς, πώς να το πει κανείς, παλιωμοδίτικη πια και λίγο άχρηστη. Καταρχήν... Πώς πρέπει να εκπαιδευτούν οι γιατροί, θέλω να πω, σε πολύ τεχνολογικά ε, μέσα. Κοιτάξτε, αυτά τα... οι πρόσφατες ανακοινώσει να το πω, και δραστηριότητε του ΜΑΣΚ ή αυτό το επίτευμα της Google και του Harvard, δεν έρχονται σαν κάτι τελείω ξαφνικό από το πουθενά. Υπάρχει μια πορεία των τελευταίων 30 ετών mm. και ήδη πολλοί γιατροί ασχολούνται με θέματα... Απλώ η Google έχει χρήματα και μέσα πέφτει. Εμφυτευμάτων ή τρόπων που παρεμβαίνουμε στον εγκέφαλο με εμφυτευόμενε συσκευέ και τον βελτιώνουμε στη λειτουργία του. Απλώ πρέπει να πω ότι εδώ ναι, μεν έχουμε μία πολύ λεπτομερή ε, τρισδιάστατη απεικόνηση των δικτύων, αλλά είναι στατική εικόνα. Δεν είναι κινηματογραφική. Δεν μα δείχνει πώ πάλεται αυτό το σύστημα στην Θα το στην δείξει, εξε... φαντάζομαι σύντομα. Ε, θα θέλουμε πολύ περισσότερη. Λίγο νοημοσύνη, λίγο. Πολύ περισσότερη ισχύ ηλεκτρονικών υπολογιστών από όσο διαθέτουμε. Και να σκεφτείτε ότι μιλάμε τώρα για ένα κυβικό χιλιοστό. Ο εγκέφαλος στο σύνολό του είναι 1.600.000 κυβικά χιλιοστά. Μάλιστα. Οπότε η πολυπλοκότητα αυξάνεται. Παρόλα αυτά βοηθάνε φαντάζομαι Σίγουρα. οι στάνες ε, της τεχνολογίας με τα, μέσα τα τεχνικά που έχουν και τα χρήματά τους. Ε, η έρευνα θέλει χρηματοδότηση και εάν ε, αυτοί οι άνθρωποι που έγιναν τόσο πλούσιοι ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν, αυτό μόνο ευπρόσδεκτο είναι. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σακά. Ευχαριστώ και είναι εγώ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τα λέμε και πιο συχνά, και ανεξαρτήτω αν υπάρχει δισωγραφία, γιατί πραγματικά ε, είναι η μόνη μα ελπίδα για να ζήσουν καλύτερα άνθρωποι με μεγάλα προβλήματα. για πολλέ παθήσει που δεν έχουμε τώρα απάντηση, όπω είπατε πριν. Ακριβώ.